Γεια σου μορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέρα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Όπως βλέπεις και στον τίτλο, σήμερα έχουμε ένα What I Eat in a Day. Έχω φτιάξει που λέτε εδώ πέρα τι φραπεδιά μου. Παιδιά, ο φραπές το καλοκαίρι νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Είναι η ιεροσιλία. Και τώρα που έχει ζεστάνει ο καιρός, γενικά εγώ περιμένω πολύ να ζεστάνει ο καιρός, να την απολαύσω ένα πράγμα. Και αυτή τη βδομάδα έφτιαξα ένα πορτοκαλένο κέικ, παιδιά. Πώς μυρίζει έτσι, Παναγία μου. Σας το είχα δείξει και την προηγούμενη εβδομάδα στο Instagram. Βέβαια εδώ πέρα έγινε ανάρπαστο. Αλλά επειδή ήθελα να μοιραστώ πώς το έχω κάνει και να σας πω και για τη συνταγή, λέω κάντο να το δείξεις και εδώ στα κορίτσια. Καλά, περιττό να σου πω ότι όταν το φτιάχνεις αλλά και όταν το ψήνεις παράλληλα, μυρίζει πορτοκάλι όλο το σπίτι σου. Μυρίζει πορτοκάλι, παιδιά. Εντάξει, το διάλεξα, είναι πάρα πολύ ωραίο πρωινό. Λοιπόν, και είναι και πανεύκολη η συνταγή, έτσι. Αν δεν θες να βαριέσαι, να ξύνεις, να κάνεις, να ράνεις. Λοιπόν, έχεις πορτοκάλια σπίτι σου, βαριέσαι να κάνεις μόνο χυμούς. Εγώ, κοπελιά σου, έχω τη λύση. Λοιπόν, θέλουμε αυγουλάκια, 4 με την ακρίβεια, ένα ποτήρι του νερού σπορέλαιο, ένα ποτήρι του νερού ζάχαρη, baking butter, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, όλο, γιατί όσες φορές έχω βάλει μισό, όχι από τσιγκουνιά, γιατί νόμιζα ότι ήταν πάρα πολύ, που ήταν σαν τάπα ρε παιδί μου, δεν έβγαινε, δεν φούσκωνε. Οπότε θέλει ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη συσκευασία αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Όσον αφορά τώρα το πορτοκάλι, θέλουμε ένα ολόκληρο πορτοκάλι. Μην κάνεις το κακό και βάλεις δύο, και θα σου πω το λόγο. Λοιπόν, στο πορτοκάλι θέλουμε και το χυμό και το ξύσμα και όλο γενικά. Η συνταγή λέει να το βάλεις όλο, όπως είναι. Το πλένεις πάρα πολύ καλά, το κόβεις κομματάκια και το βάζεις μέσα στο μούλτι. Το μούλτι ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του, το τεμαχίζει ουσιαστικά. Καλά να το κόψεις, να το κάνεις μείγμα, ενιαίο. Και άμα θέλεις φυσικά μπορείς μετά να προσθέσεις και κακάο. Λοιπόν, είναι η διαδικασία, είναι πάρα πολύ εύκολη. Μέσα στο μπλέντερ, μέσα στο κάδο του μπλέντερ, θα βάλεις τη ζάχαρη και τα αυγά να γίνει ένα πάρα πολύ καλό μείγμα. Μετά θα έρθει το σπορέλαιο, μετά θα βάλεις το μείγμα από το πορτοκάλι, baking powder, θα βάλεις και το αλευράκι σου και άμα θέλεις μετά να βάλεις και το κακάο, κανένα πρόβλημα. Α, άμα θες μπορείς να βάλεις και κανέλα. Παιδιά, αυτό ήτανε. Τίποτα άλλο δεν θες. Πανεύκολος λέω. Και δηλαδή φτιάχνεις μια κεκάρα, λαμβάνεις το πρωινό. Αυτό ήταν το πρωινό που έφαγα λοιπόν σήμερα, που θα φάω δηλαδή ακόμα δηλαδή τη φραπεδιά μου και το κεκάκι μου. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα στο μεσημεριανό, γιατί το μεσημεριανό θα το κάνουμε μαζί. Και ήρθαμε τώρα στην ώρα του μεσημεριανού. Όπως βλέπετε έχω βάλει στο πυρεξάκι μου κολοκυθάκια. Θα κάνουμε πίτσα κολοκύθι. Πίτσα χωρίς ζύμη. Η ζύμη μας ουσιαστικά είναι το κολοκύθι. Η πίτσα είναι η γέμιση της πίτσας και η βάση είναι το κολοκυθάκι. Όπως βλέπετε έχω αδειάσει τα κολοκύθια μου, τα έχω κόψει στη μέση, τα έχω κάνει βαρκούλες, τη γέμιση την έχω βάλει δίπλα και τώρα μέχρι να κάνω τη σαλτσούλα θα τα λαδώσω λιγάκι και θα βάλω αλάτι και πιπεράκι. Τη γέμιση μπορείτε να κάνετε εσείς ό,τι θέλετε. Αυτή είναι μία εκδοχή, το οποίο μπορείτε να βάλετε και κιμά μέσα και να βάλετε και μία ωραία μπεθαμέλα και να είναι τέλεια. Όμως, εγώ τώρα δεν έχω κιμά και προτίμησα να το κάνω λίγο σε φάση πίτσα, όπως σας είπα. Οπότε, εδώ πέρα έχω ψιλοκόψει μπέικον και πάμε να δούμε πώς σας κάνω τη σάλτσα. Αρχικά, έχω βάλει το κατσαραλάκι μου στη φωτιά, βάζω λαδάκι και λέω να τσιγαρίσω λίγο το μπέικον. Περιμένουμε λίγο να αλλάξει το χρώμα του και να αρχίσει να τσιτσιρίζει. Μέχρι να τσιτσιρίσει το μπέικον, θέλω να σου πω εδώ πέρα τι έχω βάλει μέσα στο δοχείο. Έχω αλέσει ντομάτα, πιπεριά και κρεμμύδι και έτσι φτιάχνω ουσιαστικά ένα μείγμα και το βάζω στην κατάψυξη. Εννοείται ότι θα βάλω και λίγο πουμαρό από πάνω για να δώσει και περισσότερο χρώμα. Οπότε μόλις γίνει το μπέικον θα βάλουμε αυτό. Μην το φοβάστε που είναι καταψυγμένο. Ίσα που διατηρείτε, εννοείται στην κατάψυξη, τα λαχανικά. Οπότε ανά πάσα στιγμή έχω μείγμα έτοιμο για σάλτσα. Όπως
Όπως βλέπετε το μείγμα λιώνει, οπότε καλά περιττό να σου πω ότι μυρίζει πάρα πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα φρέσκα λαχανικά αναδεικνύονται φανταστικά. Και ήρθε η ώρα να βάλω λίγο πουμαρό, λίγο πελτέ για να δώσει λίγο χρώμα. Δεν θέλω πάρα πολύ. Θα βάλω αλατάκι, πιπεράκι, θα βάλω και λίγο σκορδάκι. Και θα βάλω και λίγο από αυτό εδώ πέρα το μείγμα νοστιμιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, αυτό το συγκεκριμένο. Μισό λεπτό να πάρω και ένα κουταλάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Θα βάλω λίγο. Ωραία. Μένουμε και αυτό λίγο να βράσει. Δεν θέλουμε να βάλουμε νερό, γιατί από τα υγρά του πάγου, όπως βλέπεις, έχει βγάλει νερό. Οπότε αυτό μας συμφέρει. Και έτσι δεν είναι και περισσότερο η σαλτσούλα. Περιμένουμε ουσιαστικά λίγο να κατέβουν λίγο τα υγρά, να μην έχουμε πάρα πάρα πολλά ζουμιά. Και μετά θα γεμίσουμε τις βαρκούλες μας. Η σαλτσούλα μας είναι έτοιμη. Όπως βλέπετε έβαλα και πάπρικα. Γενικά μένα μου αρέσει πάρα πολύ η πάπρικα. Οπότε αφού έχουμε φτιάξει τη σαλτσούλα μας, έχω πάρει ένα κουταλάκι και θα βάλω σε κάθε βαρκούλα από το μείγμα μας. Άφησα και λίγα ζουμάκια. Βασικά το άφησα έτσι για να βράσει και το κολοκύθι. Η αλήθεια είναι. Αυτό η αλήθεια είναι το φαγητό, ότι το κάνω πρώτη φορά. Αυτή τη γέμιση την είχα κάνει για μακαρόνια και επειδή μας άρεσε πάρα πολύ, αλλά στη γέμιση να συμπληρώσω ότι είχα βάλει κολοκυθάκι, κομματάκι μέσα. Οπότε εντάξει, λέω, αφού μου άρεσε στα μακαρόνια, γιατί να μην μ' αρέσει και εδώ. Και πιστεύω είναι λίγο πιο υγιεινό το λαχανικό με το κρέας, αντί το μακαρόνι, ξέρω εγώ, και το κρέας. Λοιπόν, και αφού γέμισα, θα τα περλούσω κιόλας από πάνω. Έτσι. Εδώ έχω κόψει μοτσαρέλα κομματάκια. Πάνω από αυτό θα κάνω κι άλλο αμάρτημα. Θα βάλω πεκορίνο, για να δώσει αυτή την πικάτικη γεύση. Σαν να έχουμε έτσι μία πίτσα τώρα, σωστά. Το φαγητό μας είναι έτοιμο για να μπει στο φούρνο. Λοιπόν, το φαγάκι μου είναι έτοιμο. Είτε εδώ να πάθεις ζημιά. Αυτό που βλέπεις από πάνω είναι το λιωμένο τυράκι που έχει φύγει από το πυρέξ, από το κολοκυθάκι. Έχει στραγγίξει εδώ, έχει κάνει και τα ζουμάκια και εκπληκτικές παπαρίτσες. Εντάξει, δεν έχω λόγια, παιδιά, μυρίζει θεϊκά. Θεϊκά. Και ήρθαμε που λέτε στην ώρα του απογευματινού μας γεύματος. Τι έχουμε εδώ? Έχω κόψει που λέτε ένα ροδακινάκι, έχω βάλει μία κουταλιά της σούπας φύστικο βούτυρο και ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι και έβαλα και κανελίτσα. Γιατί η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι το ροδακινάκι αν δεν είναι γλυκό δεν κατεβαίνει, οπότε βάζεις το φύστικο βούτυράκι και το μελάκι και γλιστράει. Και νοστιμότατο. Καλή μου όρεξη. Και ήρθε η ώρα του βραδινού, δεν θέλω να φάω κάτι πάρα πολύ βαρύ. Πρώτον βράδυ και δεύτερον έφαγα κολοκυθάκια με μπέικον, οπότε δεν θέλω πολλά πολλά. Οπότε έχω κόψει ντοματινιά, θα φτιάξω που λέτε ένα τοστάκι, θα πάρω κασεράκι, όχι βούτυρα κι αυτά, θα βάλω ντοματινιά.
Δεν θα χρησιμοποιήσω κάποιο αλλαντικό γιατί έφαγα το μεσημέρι μπέικον. Αυτό είναι το τοστάκι μου και για να έχω και έξτρα σαλατούλα θα βάλω και τα ντοματίνια μου. Και το απλό βραδινό μου είναι έτοιμο. Καλή μου όρεξη!